Ως δικαίωση των θέσεων της Εκκλησίας εκτιμά ο Μητροπολίτης Κορινθίας Διονύσιος πως αποτελεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η ανάρτηση του Σταυρού στα σχολεία. Το δικαστήριο ανέρεσε πρωτόδικη απόφαση από το 2009, σύμφωνα με την οποία ο Σταυρός, όπως και κάθε άλλο θρησκευτικό σύμβολο, δεν θα μπορούσαν να αναρτώνται προκειμένου έτσι να διασφαλίζονται τα δικαιώματα, καθώς και να μην προκαλούνται οι αλλόθρησκοι μαθητές. Είναι γεγονός ότι πέρσι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η παρουσία και η χρήση των συμβόλων μέσα σε διδακτικές αίθουσες και σε δικαστήρια απάδει, διότι με αυτόν τον τρόπο προκαλείται το αίσθημα των αλλοπίστων που φοιτούν στα αυτά σχολεία και αντιστρατεύεται το δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους ανάλογα με τις δικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις. Είχαν θριαμβολογήσει απανταχού άθεοι και ειδικά στον τόπο μας ότι πέτυχαν μια σημαντική νίκη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν την ελπίδα ότι και στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και άρα θα αφαιρεθεί ο Σταυρός από όπου κατά την κρίση τους έπρεπε. Δεν ξεχνούμε βέβαια ότι μέσα σε μια κατάσταση που συμπεριλαμβάνει θέματα για τον χωρισμό τάχα εκκλησίας και πολιτείας, συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των συμβόλων. Όμως η ολομέλεια του δικαστηρίου και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία 18-2 απεφάσισε ότι όχι μόνο δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος για εκπαίδευση και δεν αντιστρατεύεται στο δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους, αλλά αντίθετα είναι κάτι που μπορεί να παραμείνει, δεδομένου ότι σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην πατρίδα μας, ο Σταυρός είναι και σύμβολο του έθνους. Υπάρχει στη Σημαία και στη Δανία και σε άλλες χώρες, και στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Συνεπώς, δεν αντιστρατεύεται κανένα δικαίωμα κανενός. Μάλιστα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενισχυτική σε αυτή την απόφαση είναι και η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Εκεί γίνεται μία μακρά αναφορά των βιαιοτήτων που υφίστανται κυρίως οι χριστιανικές κοινότητες στις μουσουλμανικές χώρες, στην Περσία, στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη, στην Αλγερία, στη Λιβύη και αλλού. Και με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι βιαιότητες, οι βιαιοπραγίες, αλλά αντίθετα να υπάρχει σεβασμός στην πίστη των χριστιανών. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ψήφισμα και με χαροποιεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι και αυτό μαζί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κλείνει όλων των αντιρρησιών τα στόματα. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε πολύ περισσότερο ότι το θέμα αυτό λύγει τούτη την εβδομάδα και την περίοδο κατά την οποία ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την Σταυροπροσκύνηση. Δηλαδή μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή κατά την οποία προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό αναζητούμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα και την νηστεία και την προσευχή κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να γιορτάσουμε το Πάσχα. Μεγάλη λοιπόν και σημαντική απόφαση και αυτό πιστεύω ότι θα το λάβουν υπόψη τους εκείνοι οι οποίοι φωνασκούν, διότι δεν είναι μόνο η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν την χρήση των θρησκευτικών συμβόλων, είναι και η προσπάθειά μας να ιδεολογικοποιήσουν και την ιστορία μας και τα έπι τα οποία εγγράφησαν κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας, ένα από τα οποία είναι το έπος του 21, το οποίο προσπαθούν να σπηλώσουν πάση θυσία
και δεν ξέρω πώς, ενώ το πολύ διαφημίζουν ως έργο ιστορικό αλλά και τηλεοπτικό, έχουν παραβλέψει τις βασικότερες πηγές οι οποίες τους διαψεύδουν. Και ενώ επίστευσαν και πάντοτε το πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έρχονται οι ίδιες οι επέτειοι και τα ίδια τα δεδομένα και τα ιστορικά να τους διαψεύδουν και να μένουν έκθετοι μπροστά στο λαό μας για τα όσα απεπειράθησαν εις βάρος του να πράξουν, και μάλιστα σε αυτές τις ημέρες που ο τόπος μας, διερχόμενος σε αυτή την μεγάλη ηθικο-οικονομική κρίση, αναζητά ερίσματα. Και το σπουδαιότερο έρισμα του έθνους μας ήταν, είναι και όσο και αν τους κακοφαίνεται θα είναι η Εκκλησία. Θα στηρίζει το λαό και θα του χαρίζει προοπτική τώρα που οδηγούν το κράτος στην πλήρη και τέλεια κατάρρευση, και αυτοί και οι στο εξωτερικό ευρισκόμενοι.